Καλημέρα σας. Ως το πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης ΚΟ, υποδεχόμαστε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά τον αγαπητό φίλο Μπάμπη Κόκκινο, ο οποίος νομίζω ότι δεν χρειάζεται συστάσεις για να σας πω ποιος είναι, το γνωρίζετε όλοι, από τη θητεία του ως Περιφερειάρχη και σήμερα ως μείζον αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Μπάμπης βέβαια έρχεται εδώ και επιπλέον σήμερα με την κομματική ιδιότητα την οποία έχει ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να καταθέσει και ο ίδιος τις θέσεις και τις απόψεις του για την ενημέρωση των συμπατριωτών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Θα κάνει μια σύντομη εισήγηση ο κύριος Κόκκινος και μετά θα δεχτεί τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Μπάμπη, έχεις το λόγο. Αντρέα, ευχαριστώ και εσένα, αλλά και όλους εκείνους τους πολίτες που σήμερα σε μια δύσκολη εποχή, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, με ανησυχία, δημιουργική, αλλά πάνω απ' όλα με αγωνιστικότητα, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα στον ελληνικό λαό και εδώ στους νησιώτες μας ότι η ελπίδα πρέπει να μείνει ζωντανή, ότι η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να τα καταφέρει, δεν είναι ένα σύνθημα, είναι απέτηση των καιρών, αλλά και πάνω απ' όλα ιστορικό χρέος της γενιάς μας. Και πρέπει να πω ότι η παρουσία μου εδώ στο νησί έχει να κάνει με την ιδιότητα του μέλους της Εθνικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της Νέας Δημοκρατίας και του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής και φυσικά δεν αποποιούμε και τον αυτοδιοικητικό ρόλο τον οποίο έχω, αλλά και είμαι στη διάθεσή σας αμέσως μετά την εισήγηση να τοποθετηθώ και μια σειρά από ζητήματα που θέλετε να μου θέσετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέσα και μέρος που παρευρίσκονται στην σημερινή συνέντευξή μου, αλλά και όλα τα στελέχη της αυτοδιοίκησης αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, της Δημοτικής Οργάνωσης που βρίσκονται εδώ, προκειμένου να ανταλλάξουμε και απόψεις. Στις 6 του Μάη, η 6 του Μάη είναι μια ημερομηνία ορόσημη, θα τη χαρακτήριζα, με δεδομένο ότι οι εθνικές αυτές εκλογές έχουν κρίσιμο χαρακτήρα, τον πιο κρίσιμο θα έλεγα στη μεταπολίτευση. Και το λέω αυτό γιατί είναι τα ευκόλως εννοούμενα παραλείποτε θα έλεγα, δεν θέλω να πλατιάσω. Το γεγονός ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και το κυριότερο απ' όλα υπάρχει μια κοινωνία η οποία έχει περιορισμένες αντοχές και ανοχές. Μια κοινωνία η οποία θα έλεγα είναι θυμωμένη, μια κοινωνία όμως η οποία θα πρέπει να κρίνει και να συγκρίνει. Να δει δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί, ποιοι είναι αυτές οι πολιτικές που πραγματικά μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση. Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης ο Σαμαράς, ασκώντας μια υπεύθυνη πολιτική όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού, θέτοντας το μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί όλους, ότι η χώρα χρειάζεται και κυβερνήτη και σταθερή πορεία προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στα μεγάλα ζητήματα που μας αφορούν. Και πρέπει να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ζητά την ψήφο του ελληνικού λαού, ζητά να βγει πρώτο κόμμα και ζητά και την αυτοδυναμία, με δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική και δεν πρέπει να υπάρχει κατά την άποψή μου κατά την άποψή μας, ακυβερνησία την επομένη των εκλογών. Και ούτε να χαθεί πολύτιμος χρόνος που ήδη έχει χαθεί λόγω και της προεκλογικής περίοδου, που υποχρεωτικά θα χάνει τον λόγο, επαναλαμβάνω, αυτών των λίγων ημερών που υπάρχει αυτή η εκλογική μάχη. Και η επομένη των εκλογών για μας είναι μια μέρα κρίσιμη, με δεδομένο ότι και την αυτοδυναμία ως παράταξη να έχουμε, σίγουρα απαιτείται εθνική συνεννόηση, προκειμένου να ξεφύγουμε από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα. Παναλαμβάνω λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κυβέρνηση και να μην υπάρχει ακυβερνησία την επομένη των εκλογών. Απ' την άλλη πλευρά, οφείλουμε να πούμε σαν Νέα Δημοκρατία ότι μια διάσπαση, μια πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος, μια πολυδιάσπαση των όποιων απόψεων μπορεί να υπάρχουν και η μη προσπάθεια σύνθεσης, θα οδηγήσει ενδεχομένως και σε θεωρητικές καταστάσεις, θα διακυβευτεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Το δίλημα ευρώ και δραχμή είναι μια πραγματικότητα, όπως και το δίλημα ανάπτυξη ή οπισθοδρόμηση. Θεωρώ λοιπόν ότι απέναντι στον λαϊκισμό, τον οποίο υπάρχουν οι δυνάμεις κυρίως της αριστεράς,
αλλά και δυνάμεις που έχουν εμφανιστεί τώρα τελευταία στη δεξιά πλευρά. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουν κάποιοι να επενδύουν ή να τοκίζουν την οργή του κόσμου για να κερδίσουν κάποιους ψήφους προεκλογικά και να δούμε πώς με θέσεις και προτάσεις μπορούμε να μιλήσουμε με όρους παρόντος και μέλλοντος και να φύγουμε έχοντας μπει μπροστά η μηχανή της ανάπτυξης. Η Νέα Δημοκρατία μέσω του Αντώνη του Σαμαρά αλλά και των στελεχών της έχει διατυπώσει τις προτάσεις της. Είναι γνωστές οι εκδηλώσεις στο Ζάπιο και οι τελευταίες αλλά και και αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν, όπου διατυπώθηκαν οι απόψεις μας για την οικονομία αλλά και για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι θα πρέπει να παλέψουμε ώστε να υπάρξουν κίνητρα, να υπάρχει μπροστά, να προχωρήσει η οικονομία μας, να γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας μας, να φύγουμε με όρους αναπτυξιακούς μπροστά. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε αξιοποιώντας τα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαίσιου Αναφοράς, κάτι που μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν κατάφεραν να το πράξουν, να υπάρχουν κίνητρα και στήριξη της επιχειρηματικότητας, ενάφρυνση της φορολογίας, να μειωθούν οι σπατάλες, που δυστυχώς μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, και φυσικά σε καμία των περιπτώσεων να μην υπάρχει φυσιακή πολιτική, γιατί η φυσιακή πολιτική θα οδηγήσει σε μπαράζωμα, θα οδηγήσει σε απολύσεις. Η Νέα Δημοκρατία θυμίζω ότι είναι και το κόμμα το οποίο ηγείται και το 13ο και το 14ο μισθό, αλλά και το γεγονός επίσης ότι να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και να σταματήσουν οι ανάλυτες πολιτικές που έχουν επιστοδρομήσει τον τόπο και έχουν συρρυκνώσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Αυτές οι προτάσεις μας έχουν γίνει αντικείμενο και συζήτησης και διαβούλευσης. Προτάσεις τις οποίες θυμίζω και όταν μιλούσαμε για ανάπτυξη πριν από 1-1,5 χρόνο, κάποιοι μας λιδωρούσαν, κάποιοι μιλούσαν για Χάρι Πότερ, ηρωνικά κ.ο.κ. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, δικαιώθηκε αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή θέλω να ξεκαθαρίσω και κάποια πράγματα, γιατί κάποιοι επενδύουν στη λογική ότι δεν βαριέσαι, αδερφέ, όλοι το ίδιο είναι. Φυσικά και δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω, το 2009 είχε μιλήσει με τον Κώστα τον Καραμαλή στη τιμόνη της και μετά από 5,5 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου, με λόγια αληθινά. Βρισκόμασταν μπροστά σε μια οικονομική κρίση, η οποία ήταν εισαγόμενη, δεν ήταν δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας. Όλη η Ευρώπη αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα. Μίλησε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα που ο κύριος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ μιλούσαν ότι λεφτά υπάρχουν και ότι είχαν υποσχεθεί ότι θα μας κάνουν τη δανεία του Νότου. Το αν γίναμε η δανεία του Νότου ή γίναμε η Ουγκάντα της Ευρώπης, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως επίσης είδαμε ότι όχι μόνο λεφτά δεν υπήρχαν, αλλά υπήρχαν φοροπηκτικές και εισπρακτικές πολιτικές που συρρήκνωσαν το εισόδημα και οδήγησαν τη χώρα στην ύφεση και στην οπισθοδρόμηση του ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία επίσης το 2010 είχε ανακοινώσει τις προτάσεις της στο Ζάπιο 1 για την ανάπτυξη οικονομίας. Όπως υπεύθυνα βρέθηκε με θέσεις και προτάσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα δημοσκοπικά στοιχεία 2,5 χρόνια μετά δείχνουν να είναι σταθερά πρωτοπόρα μέχρι τουλάχιστον πρόσφατα που σταμάτησα πλέον λόγω προεκλογικής περίοδου τελευταίων 15 ημέρου οι όποιες δημοσιοποιήσεις να εμφανίζονται. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα μας το κάνει πράξη και με την ψήφο του της 6 του Μάη και θα είμαστε και αυτοδύναμη κυβέρνηση.